διάβαζα τους τίτλους, ρε παιδί μου, για τα περιοδικά και για όλα αυτά και τι έγινε με τον Δημήτρη και... Είχε έναν τίτλο ότι ο Λιάγκας αποκάλυψε κάτι σε σχέση που του είχε πει ο Δημήτρης για τη σχέση του με την Άννα. Αποκάλυψε, δεν ήταν τίτλο. Ότι δεν ήταν καλά και όλα αυτά. Με όλο το σεβασμό, κύριε Λιάγκα, το θεωρώ τόσο ανεπίκαιρο να σχολιάζεται κάτι τέτοιο την ώρα που ένας άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο και ο άνθρωπός του είναι εκεί, το αν είναι μαζί, το αν ήταν καλά στη σχέση τους. Με όλο το σεβασμό. Θέλω να πω κάτι. Διότι το είδα ότι σχολιάστηκε από κάπου και θέλω λίγο να το επισημάνω και να το διευκρινίσω. Το Δημήτρη τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που έχουμε πολύ έτσι κάνει ωραίες συνεντεύξεις, έχουμε βρεθεί πολλές φορές και δεν είναι μόνο στις συνεντεύξεις και έξω που έχουμε βρεθεί, έχουμε κάτσει και έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι αμοιβαίο, δηλαδή και εκείνος έχει μια πολύ έτσι ωραία γνώμη για μένα και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, ανταλλάσσουμε μηνύματα κτλ. Και είπα λοιπόν κάτι και μόνος με χθες την ώρα που το έλεγα, είπα ότι ίσως να μην πρέπει να το πω, ότι είχαν περάσει μια μικρή σχέση, όπως όλοι οι άνθρωποι περνάμε μια μικρή σχέση στη σχέση μας, κρίση. Δεν είναι κακό να περάσει μια μικρή κρίση στη σχέση σου. Και λέω ότι είχα περάσει μια μικρή κρίση, μου το είχε πει ο άνθρωπος ότι τώρα περνάμε μια κρίση. Και λέω πόσο όμως η Άννα τους ενώνει, η υγεία είναι δίπλα του. Το μήνυμα λοιπόν που θα πρέπει να πάρουν οι σοβαροί άνθρωποι, γιατί δεν το είπα με λογική κουτσομπολίστικη ότι χωρίσανε και κοιτάξτε πάλι τα ξαναβρήκανε. Όχι. Είπα ότι και μια σχέση θα πέρα, μια κρίση θα έχει απομακρυνθεί. Η υγεία, η αγάπη είναι αυτή που δένουν τους ανθρώπους και είναι στο πλευρό του και αγαπιούνται και είναι μαζί κτλ. Άρα το μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά, είναι μαζί και δεμένοι σαν μια γροθιά. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή πέρασαν μια κρίση. Τώρα, αν κάποιοι στο βάρος ενός προβλήματος υγείας ενός ανθρώπου βρήκαν την ευκαιρία να πούν ότι ο κακός Λιάγκας έβγαλε τα άπλυτα στη φόρα μιας σχέσης, έχουν πρόβλημα στον εγκέφαλο. Να το κοιτάξουν. Γιατί πραγματικά το είπα γλυκά και με πολύ αγάπη αυτό που είπα. Και για να δείξω πόσο δεμένοι και κοντά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και πόσο ευτυχισμένοι και ταιριαστοί είναι μαζί.